Να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα όμως, με τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Μαζί μας είναι και ο Θεοδόσης Πάνου. Άγγελέ μου, σ' ακούμε. Ακριβώς, καθώς σήμερα αναμένουμε να κάνει την επίσκεψή της η νέα διοίκηση στα γραφεία της Κιβωτού και να αναλάβει καθήκοντα. Το ρεπορτάζ παράλληλα και οι έρευνες τρέχουν. Ο Θεοδόσης έχει κάνει πάρα πολλή έρευνα και για πράγματα που έχουμε αποκαλύψει τις προηγούμενες ημέρες. Και θα μας εξηγήσει αμέσως τι έχει γίνει και με τη δομή της Χίου και με τις διπλές υιοθεσίες, τις οποίες αναφερθήκαμε προχθές, καθώς και με άλλα πράγματα που αφορούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τελεχών της Κιβωτού. Ακριβώς. Σήμερα αναμένεται να μπει μια διεθνής εταιρεία ορκωτών λογιστών, την οποία έχει βρει η κυρία Μαρτίνου. Και γι' αυτό πάει εκεί και το σύσσωμο, το νέο διοικητικό συμβούλιο, διότι οι νέοι ορκωτοί λογιστές θα κάνουν στην κυριολεξία φύλο και φτερό όλα τα οικονομικά της δομής. Χαρακτηριστικά μόνο να σας αναφέρω ότι διαπιστώθηκε από το 2007, χθες μιλούσαμε για το 2017, σήμερα μιλούμε από το 2007 μέχρι σήμερα 80 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα. Από χορηγίες απλών πολιτών, επιχειρηματιών και ούτω καθεξής. Τώρα, θα ελεγχθούν τόσο από την αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος, όσο και από την οικονομική αστυνομία που ήδη τρέχει μια παράλληλη έλευνα, τα περιουσιακά στοιχεία όλων όσων ενεπλάκησαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην διοίκηση της δομής της Κιβωτού. Και βεβαίως αυτό έπεται και άρση τραπεζικού απορρίτου. Τώρα, όσον αφορά αυτή την πληροφορία για τις διπλές βαπτίσεις, φαίνεται ότι εκεί το πράγμα ανοίγει. Πριν πάμε σε αυτό, να δούμε λίγο να μείνουμε λίγο στο οικονομικό κομμάτι. Βέβαια. Και να συνδεθούμε, αν γίνεται, με την Κιβωτό του κόσμου, έξω, τέλος πάντων, από τα γραφεία, όπου εκεί βρίσκεται η Ελένη Μουστάκη. Ελένη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Ελένη, είσαι μαζί μας, καλημέρα. Ναι, σας ακούω. Σ' ακούμε. Βρίσκομαι στον Κολωνό, έξω από την Κιβωτό του κόσμου, καθώς σήμερα από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να καταφτάσει εδώ η νέα διοίκηση, να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά της. Ξέρουμε ότι χτες ήταν η πρώτη του συνεδρίαση. Συνεδρίασαν για να διαμοιράσουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητές τους. Ξέρουμε ότι πρώτο τους μέλημα είναι να επισκεφτούν όλες τις δομές σε όλη την Ελλάδα, να μιλήσουν προσωπικά με τα παιδιά, να λύσουν τα προβλήματά τους και να μπει πλέον σε κανονική λειτουργία η δομή, να συνεχίσουν οι δραστηριότητες των παιδιών, τα σχολεία, οι δράσεις και πλέον όλα να λειτουργούν κανονικά μετά τον σάλο που έχει ξεσπάσει. Ελένη, μένεις λίγο μαζί μας, Θεοδόση μου, σχετικά με τη δομή της Χίου. Βέβαια, με τη δομή της Χίου, καθώς είχαμε ευνηδιαστική έρευνα και έφοδο ουσιαστικά της αστυνομίας στην δομή της Χίου μετά από ενημέρωση που είχε η τοπική αστυνομική διεύθυνση από την οικονομική αστυνομία. Όπως αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο του Sky χθες το βράδυ και ο καλός συνάδελφος ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, αυτή η ευνηδιαστική έρευνα έγινε διότι υπήρξε μια άριστα διασταυρωμένη πληροφορία ότι εκεί μέσα έχουν αρχίσει και καταστρέφουν στοιχεία, καταστρέφουν χαρτιά, εξαφανίζουν φακέλους. Γι' αυτό και μπήκαν ευνηδιαστικά μέσα οι αστυνομικοί. Οι δικές μας πληροφορίες. Μπήκαν αστυνομικοί μέσα στη δομή. Κανονικότατα για να ελέγξουν και να κατάσχουν ουσιαστικά όλα τα έγγραφα και τα βιβλία όσον αφορά την οικονομική διαχείριση της συγκεκριμένης. Καλά, έχει περάσει τόσο διάστημα που αν κάποιος ήθελε να καταστρέψει κάτι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Προφανώς. Φαντάζομαι ότι τώρα θα έχει ήδη γίνει. Μα είναι τόσο ένοχο όλο αυτό, τόσο ένοχο όλο αυτό που γίνεται. Εντάξει, τα λογιστικά βιβλία δεν είναι τόσο εύκολο να τα καταστρέψεις, ούτε να σβήσεις τα ίχνη τόσων χρόνων οικονομικής λειτουργίας. Οπότε φαντάζομαι, Θεοδόση, ότι επειδή και η έρευνα εκεί εστιάζεται τώρα αρχικά για τα οικονομικά, σε αυτό το κομμάτι πήγανε. Πήρανε τέσσερις μεγάλες κούτες με έγγραφα, λένε οι πληροφορίες της εκπομπής μας. Χθες το βράδυ, όταν πια ολοκλήρωσαν τον έλεγχο οι αστυνομικοί, τέσσερις κούτες με έγγραφα. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλος όγκος. Διεθνής Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών, βέβαια, λοιπόν, μπαίνει στα κεντρικά της Κιβωτού του κόσμου. Διατάχθηκε η άρση τραπεζικού απορρίτου. Υπήρχε και μια πληροφορία, νομίζω στα νέα το διάβασα, ότι μάλλον η πρεσβυτέρα ισχυρίζονται, είναι αυτή η οποία έκανε ανάληψη από. Πήρε ό,τι είχε, τέλος πάντων, η τραπεζική θηρίδα, μία από τις τέσσερις. Ναι. Να δούμε λίγο και το κομμάτι τώρα των υιοθεσιών και το ρεπορτάζ σου πριν περάσουμε σε δύο μαρτυρίες δικές μας. Των διπλών βαπτίσεων, καθώς φαίνεται ότι θα γίνει έλεγχος στα ληξιαρχεία, στα κατατόπους ληξιαρχεία, όπου υπάρχουν δομές. Και αυτό γιατί? Για να διαπιστωθεί τι έχει γίνει με τις διπλές βαπτίσεις. Δηλαδή, εμένα με βαπτίσανε Θεοδόση και μετά από δύο χρόνια μου αλλάζουν το μικρό όνομα με βάπτιση και με λένε Μανώλη
Μαύρη Μιχάλη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί έχει γίνει αυτό? Γιατί έχει βαπτιστεί ένα παιδί που έχει ήδη βαπτιστεί? Για τι ποσοστό παιδιών μιλάμε? Μέχρι στιγμής έχουν εντοπίσει γύρω στις 15 τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες όμως πρέπει να ελεγχθούν. Πρέπει να δούμε γιατί έχουν βαπτιστεί αυτά τα παιδιά. Χάθηκαν τα χαρτιά, η κουβέντα που είχαμε και στην σύσκεψη με τον Άγγελο. Χάθηκαν τα χαρτιά και έπρεπε να ξαναβαπτιστούν αυτά τα παιδιά. Δεν βαπτίστηκαν για άλλο λόγο. Δεν έχουμε δώσει πληροφορίες για τις ηλικίες των παιδιών αυτών. Δεν άκουσα Αφροδίτη. Δεν υπάρχουν πληροφορίες, υποθέτω, για τις ηλικίες των παιδιών που ξαναβαφτίστηκαν, αν είναι πολύ μικρά, εικάζω, για παράδειγμα. Εικάζω ότι μάλλον πρέπει να είναι μικρά παιδιά, γιατί να πάνε να βαφτίσει τώρα ένα παιδί 10 ετών, νομίζω ότι αμέσως αρχίζει να υπάρχει στοιχεία από τα ληξιαρχεία. Πώς? Θα ζητήσουν στοιχεία από τα ληξιαρχεία. Βέβαια, θα ζητήσουν στοιχεία από τα ληξιαρχεία για να δούνε τι έχει γίνει. Και αυτό θα το, από ό,τι μου λένε οι πηγές μου, θα το συγκρίνουν με τα έγγραφα που έχουν πάρει από τις δομές για να δούνε τα αρχικά ονόματα. Γιατί το επώνυμο, όπως είναι λογικό, θα μείνει ίδιο. Θα αλλάξει όμως το μικρό όνομα. Αλλάζοντας όμως το μικρό όνομα, μπορεί να έχει χαθεί και ένα παιδί. Το ίχνος. Μιλάμε για άλλο άνθρωπο ουσιαστικά. Ακριβώς έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόση.